Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Ευχαριστώ για την προκαταβολικά για τη στήριξη και υποστήριξή σας φέτος στην ομάδα μας. Πέρυσι τέτοια εποχή που είχαμε μιλήσει ξανά, είχα πει ότι σκοπός της ομάδας για την περσινή χρονιά ήταν να χτίσουμε και σε σχετική ερώτηση είχα απαντήσει ότι η πόλη αξίζει να έχει μια ομάδα σε εθνική κατηγορία και εννοείται πως μόνο εμείς μπορούσαμε και θέλαμε να γίνει αυτό το πράγμα. Να έχουμε ομάδα εθνική κατηγορία. Πήγαμε καλά πέρυσι, πήραμε το πρωτάθλημα. Η ομάδα φέτο είναι εθνική κατηγορία και προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να την ενισχύσουμε. Σε λίγο θα σας παρουσιαστούν οι καινούργιοι παίχτες και θα δείτε ότι φέτο θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που θα προσφέρει θέαμα, θα έχει καλές αγωνιστικές δυνατότητες. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε από τον κόσμο να βοηθήσει, να έρθει στο γήπεδο. Παρενθετικά θέλω να πω ότι αποφασίσαμε η έδρα του σωμάδου μας να είναι ο Κλαδισσός, ένα γήπεδο το οποίο κάποιος μπορεί να απολαύσει θέαμα, μπορεί να έρθουν όλες οι οικογένειες, τα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε την παρουσία όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Βάλαμε σχετικά φτηνή κάρτα για να μπορέσουν να έρχονται πολλοί κόσμος. Θα ενημερωθείτε και από τα site μας πώς ακριβώς γίνεται. Και το δεύτερο στόχος που είχα πει ότι είναι για να χτίσουμε φέτο επιβεβαιώνεται με την παρουσία δύο καινούργιων προπονητών που και αυτοί θα σας παρουσιαστούν. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και η παρουσία όλων σας, επαναλαμβάνω, θα είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω μόνο ότι είμαι χαρούμενος αρκετά γιατί όλα τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος στην ομάδα και αυτά που μείνανε είναι προσωπικές επιλογές και σχεδόν κανένας δεν έχει έρθει κατά τύχη. Ο μόνος που έχει έρθει σχετικά κατά τύχη, θα ήθελα να το αναφέρω, είναι ο Ανδρέας Μιτζαρίδης που έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Τάσο τον Μανολόπουλο που είναι υπεύθυνος Ακαδημίας Ναύαρχος Βότσης και ένα νέο προπονητή, τον Γρηγόρη τον Μυστηλιάδη, που μας στείλαν το παιδί και τους ευχαριστούμε πολύ. Ο στόχος της ομάδας είναι σίγουρα και γενικά του οργανισμού μας να σωθεί. Νομίζω 7 φορές έχει ανέβει η ομάδα από τα Χανιά στην εθνική κατηγορία και δεν έχει παραμείνει καμία φορά. Οπότε ο στόχος σίγουρα της ομάδας είναι να σωθεί. Και ο στόχος των παιδιών θα φανεί στο γήπεδο καθημερινά. Φαίνεται μάλλον καθημερινά στο γήπεδο. Ο δικός μου προσωπικός στόχος, και είναι καθαρά δικός μου, είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα στα Χανιά φέτος. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω όσο μπορώ και τα παιδιά κάνουν μέχρι στιγμής πολύ καλή δουλειά. Ελπίζω να συνεχίσουν έτσι και κάθε πράγμα θα βρει το δρόμο του. Ερχόμενος από την Αθήνα και επίθετάς με ο coach ο Παπα-Νικολάου, έχοντας συνεργαστεί δηλαδή στην Αθήνα, βρήκα και ένιωσα πάρα πολύ οικεία σε αυτή την ομάδα. Δεν έχω να πω πολλά. Θα δουλέψουμε, έχουμε βάλει τους στόχους μας. Ελπίζω υγεία σε όλα τα παιδιά και να έχουμε μια καλή σεζόν. Ήρθα φέτος εδώ. Ο κόουτς Παπα-Νικολάου με έπεισε ότι θα γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια στην πόλη των Χανίων. Η ομάδα έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει. Το έχω καταλάβει από την πρώτη μέρα. Οι άνθρωποι είναι κοντά στην ομάδα. Αγαπάνε το μπάσκετ. Ενδιαφέρονται γι' αυτό, υπάρχει πλάνο και ευελπιστώ πως αν έχουμε την υγεία μας και δουλεύουμε καθημερινά στο γήπεδο όπως πρέπει, θα πετύχουμε το στόχο. Τον κόουτσο Παπα-Νικολάου τον ξέρω χρόνια και σαν παίχτη και τα τελευταία 2 χρόνια σαν προπονητή. Είχα μιλήσει αρκετές φορές το καλοκαίρι μαζί του. Ήρθα εδώ για να δουλέψουμε, να γίνει κάτι καλό. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και αυτό, μακριά από τραυματισμούς και θα φάνουν όλα στην προπόνηση. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα στην οικογένεια του ΑΟΚ Χανιά. Θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ προσωπικά τον κόουτς Παπα-Νικολάου που με εμπιστεύτηκε στο να βρίσκομαι στην ομάδα φέτος. Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και να κατακτήσουμε τους στόχους που ανέφερε ο κόουτς Παπα-Νικολάου γιατί όχι ακόμα και το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι φέτος στα Χανιά. Ο κότς Παπα-Νικολάου είναι ένας νέος προπονητής, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Και μετά από τη συζήτηση που είχαμε, είμαι και εγώ φέτος εδώ πέρα. Δεν θέλω να πω πολλά. Εγώ εύχομαι να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα.
Και πιστεύω ότι άμα είμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα δύσκολα, η ομάδα έχει παιδιά με καλό υλικό και καλούς χαρακτήρες. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον coach, τον Χρήστο, που με πιστεύτηκε φέτος στη χρονιά του ΑΟΚ. Θέλω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου υγεία σε όλα τα παιδιά, στους συμπαίκτες. Και πιστεύω πως μέσα από την πολύ ωραία προπόνηση και σκληρή δουλειά θα έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστήσω την ομάδα και τον coach Παπα-Νικολάου προσωπικά για την ευκαιρία να ξαναπαίξω μπάσκετ. Εύχομαι καλή χρονιά στην ομάδα και καλή επιτυχία σε κάθε παίκτη ξεχωριστά. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΟΚ που μου έδωσε την ευκαιρία και τον coach να παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα και να κάνω τη φοιτητική μου ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΟΚ Χανιά και τον προπονητή που μας έδωσε την ευκαιρία να έρθω στην Ελλάδα και να παίξω μπάσκετ. Ελπίζω θα έχουμε μια καλή σεζόν φέτος και θα είμαστε δυνατοί και υγιείς και θα νικάμε. Και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω όλους τους νέους παίκτες στην οικογένεια του ΑΟΚ, γιατί στην πραγματικότητα η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει έναν θεσμό οικογένειας κατά κάποιο τρόπο. Δεν θέλω να σταθώ σε μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να κυνηγάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να έχουμε υγεία και στο τέλος όλοι οι στόχοι, και μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι, είμαι σίγουρος ότι θα πραγματοποιηθούν. Γεια σας. Αυτή την περίοδο κάνουμε προετοιμασία με προπονήσεις και σκληρή δουλειά και η ομάδα πάει πολύ καλά. Πιστεύω ότι μπορούμε να παραμείνουμε στην τρίτη εθνική φέτος και σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να ανέβουμε όλο και πιο ψηλά. Εύχομαι καλή μας αρχή και πολλές επιτυχίες στο μέλλον. Καλή αθλητική σεζόν σε όλα τα παιδιά και τις ομάδες.